Σήμερα λοιπόν νέο καινούριο βιντεάκι, gameplay με το παρεάκι. Ήδη έχει βγει ένα τέτοιο αντίστοιχο επεισόδιο, παίξαμε multiplayer με 5 φίλους στο Console Hunter Studio πριν αρκετό καιρό, πριν το κορονοϊό, να σας πω την αλήθεια. Σήμερα νέο επεισόδιο σχετικά με ένα παιχνίδι που ήθελα να δείξω, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι LOL, είναι αστείο, έτσι τελείως παιχνίδι, είναι πολύ κριτικαρισμένο, άσχημα κτλ. Για κάποια πράγματα που θα δείτε. Για αυτό το παιχνίδι δεν μπορούσα να μην φωνάξω κάποιον που είναι πολύ σχετικός με τα fighting games, και είναι φυσικά ο John Delfinis, κύριε Σιγκίνη. Εδώ λοιπόν, κάνεις οι αρχές από κάτω πλήθος. Τι λέει. Λοιπόν, ήταν αυτονόητο ότι θα φωνάξω εσένα για beat 'em up παιχνίδια. Εντάξει, οποιοδήποτε θα μπορούσε. Εσύ έχεις παίξει το κάτι, τι παραπάνω. Γουστάρω περισσότερο. Από παλιά, είναι παλιά καραβάνα, έχει παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο Γιάννης δεν έχει παίξει ποτέ Jaguar, δεν έχει δει ποτέ Jaguar και με ξέπληξε λέγοντας μου ότι δεν θυμάται καν και τον Jaguar. Ναι. Δηλαδή ξεφύλιζα ένα από τα αλμανάκια τα τελευταία που ήταν πάνω στη συζήτησή μας και βλέπω έδειχνε και Jaguar και λέει: αφού το είχα διαβάσει αυτό, το Jaguar δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχε διαγραφεί από τη μνήμη δηλαδή. Φίλε, στο αλμανάκο στα περιοδικά δεν έβλεπε δηλαδή. Δεν το, δεν το θυμόσουν. Jaguar CD, το Jaguar το κράνο που έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι ίσω το βλέπα τότε, μου πέρναγε τελείω αδιάφορο και είχε διαγραφεί από τη μνήμη μου. Δεν ξέρω. Ωραίος, Δηλαδή να σου πω εκεί, Mega Drive, Super NES εκεί ήμουνα. Ωραίος. Αυτά ήξερα την ύπαρξη. Τα υπόλοιπα το χάο, ξέρετε. Τέλο πάντων. Διαγραφή από τη μνήμη. Τον συγχωρώ. Γι' αυτό σήμερα θα είναι πολύ έκπληξη που θα πιάσει λοιπόν πρώτη φορά controller Jaguar και θα δει και ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Το Jaguar το έχω συνδέσει πρόχειρα τώρα εδώ στο Game Room για τις ανάγκες του επεισοδίου. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι που θα δείτε είναι συνδεδεμένο σε μια από τις τελευταίες Trinitron στερεοφωνικές CRT του 2002, οπότε είναι πολύ ανώτερη από αυτή που είχα εγώ μικρός. Μια Trinitron του 92 μέχρι το 99 την είχαμε, η οποία ήταν και μονοφωνική. Το Jaguar εγώ μικρός, όπως όλοι, το παίζαμε με RF συνδεσμολογία, με κεραία που είχε κακή εικόνα και ήχο, είχε φτωχή ποιότητα. Εδώ υπάρχει RGB SCART του Retro Computer Sack, το οποίο είναι μια τεράστια αναβάθμιση. Όσοι το παρακολουθείτε από παλιότερα και με το Hunter Vlog, το Jaguar τσαμίζει μου, θα θυμάστε αυτό το τεστ που είχα κάνει με τα καλώδια. Για να μην πολυλογώ λοιπόν, θα δούμε πολύ καλή εμπειρία Jaguar σε μια οθόνη CRT με γλυκό ήχο, γλυκιά εικόνα και στερεοφωνικό που εγώ δεν το είχα δει μικρός. Το παιχνίδι τώρα για να αυτό έχει βγει το 1994. Ναι. Εγώ το πήρα, το Jaguar το πήρα με τα κουπόνια του έτους 97 και το παιχνίδι το πήρα αρχές του 98. Δηλαδή είχα πάρει ήδη ένα γερασμένο τεσσάρι με τον παιχνίδι. Όταν υπήρχαν εξής το Saturn, Virtual Fighter ήδη κτλ. Η απορία μου, το Jaguar ήταν 64 ή απλά έλεγε. Το Jaguar έλεγε ήταν 64, είχε πρακτικά τους τρεις επεξεργαστές RISC που βγαίνανε στα 64. Αλλά πολλοί λένε ότι δεν ήταν καν 32-bit, λένε ότι κάποιοι ήταν και ένα κακό 16-bit. Α, κακό κιόλας, όχι αναβάθμισμένο. Δυστυχώς, ναι, γιατί πέρα από κάποια πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια όπως το Alien vs Predator που είναι και το διαμάτι του, εντάξει. Ναι. Δεν μιλάω άλλο. Να σε κουράσω λίγο ακόμα με τις γνώσεις σου, ας πούμε. Ήταν δεύτερη κονσόλα της Atari, ας πούμε, το Jaguar ή είχαν προηγηθεί κι άλλες? Από το κλασικό το κουτί, το... Είχε βγάλει τότε όλα αυτά τα Atari, είχε βγάλει τα κομπιουτερική τα Atari, όλα τα Atari της σειράς, δες, 2600, τα Woody, τα Vader, ναι, τα Junior. Ήτανε σε εκείνη την περίοδο, ήταν 8-bit, ήταν... Εντάξει, τετράπιτα ήταν. Μετά είχε παίξει και τα κομπιουτεροειδή, τα Atari. 16-bit, ας πούμε, δεν πήγε ποτέ. Σε αυτά τα κομπιουτεροειδή, μπορεί να το πούμε σαν τεχνολογία, αλλά μετά είχε το 8-bit το Lynx, που έκανε μεγάλο σπάσιμο στο Game Boy τότε, γιατί παίζονταν και διπλά και με ανάποδα και αντίχει και δεξιόχειρες ήταν το Lynx. Καλά, ούτε το Lynx είχα δει ποτέ, έτσι. Είχα παίξει Lynx, εμείς τα σκήνες ήταν πολύ ωραίο και θέλω να πάρω Lynx γιατί δεν έχω. Το Jaguar λοιπόν ήταν ουσιαστικά η πιο σοβαρή που έφυγε από τα παλιά της Atari και πήγε εκεί. Βέβαια και αυτή πήγε άπατη για διάφορους λόγους. Μην καθυστερούμε, το παιχνίδι λένε ότι τότε είχε κάνει αίσθηση για τα καλά γραφικά το 94 που βγήκε. Εγώ το 98 όταν το έπαιζα πάντως ήταν ήδη γερασμένο και έλεγα τι έδωσα 12.900 στο Software Center για να το πάρω. Δεν ξέρω γιατί τα έδωσα. Όμως έπαιξα μαζί του, διασκέδασα μαζί του. Ποτέ δεν είχα δεύτερο χειριστήριο.
Έπαιζα πάντα μονό, όταν τα fighting είναι ωραίο να παίξει διπλό. Έτσι, ναι. Οπότε εγώ θέλω να πω ότι, ξέρεις, μαζί με το παιχνίδι τώρα εδώ, βρήκα πρόσφατα και ένα ολοκένουργιο Jaguar controller, δεύτερο χειριστήριο, που θα το εγκαινιάσεις πρακτικά εσύ, έχεις την τιμή του. Καλά, εγώ λέω κράτα το εσύ αυτό, θα πάρω εγώ το... Ναι, καλά. Βλέπεις, είναι καινουργίλα εδώ, η φάση. Τα καλώδια, απλά είχα βγάλει το συνδετικό αυτό δηλαδή. Βλέπεις, είναι brand new, είναι για πάρτι σου, θα το συνδέσουμε. Και πριν πάμε και στο παιχνίδι, το παιχνίδι είχε μέσα, παιδιά, δώρο, αυτήν εδώ. Αυτήν εδώ τη ζώνη. Λοιπόν, όσοι με παρακολουθείτε, την έχω ξαναδείξει αυτή τη ζώνη και σε Toy Hunters επεισόδια στην συλλογή μου, στο room tour της συλλογής μου. Είχε πάρα πολύ πλάκα αυτή η ζώνη και έκτοτε, ρε παιδί μου... Βασικά μπορείς και στο κεφάλι φάση. Εδώ τώρα θα κάνω μπλίτσα να δούμε, εδώ θα είμαι ο Spider-Man. Το παίξω τέτοιο ρε, από το Mortal Kombat. Το Mortal Kombat δεν είναι ο τυφλός. Α, ναι, στα καινούργια τα μόνο. Στα καινούργια, ναι. Ναι, ναι. Οπότε εγώ θα παίξω, παιδιά, έτσι Κασούμι Νίτζα και θα νικήσω και τον Γιάννη το παίχτη που λένε ότι είναι έτσι. Πού είναι το χειριστήριο. Γιατί έτσι πάει. Έτσι πάει. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Και ξεκινάμε. Βρυχάδε το κτίνος. Για να δούμε τώρα, ρε Γιάννη, εδώ να μας πεις έτσι λίγο την άποψή σου για αυτό το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις το intro? Εντάξει, είχε πλάκα έτσι το βρυχισμό. Κοιτάτε τα γραφικά, τα χεξάγωνα τώρα εδώ, τα ρωτή. Οπα! Κασούμι Νίντζα! Ωραία, φίλε, ψάρωσες τώρα, Ψέω ότι έχεις ανατριχιάσει λίγο γενικά. Να πω κάτι ότι αυτό το παιχνίδι έχει ένα ωραίο single-play, αλλά είναι έτσι λίγο demon φάση, τύπη, ο τελικός κακός είναι δαίμονας και αυτά. Έχει fatality, λένε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλόνος, δηλαδή Mortal Kombat, και ήταν κλόνος Mortal Kombat. Τώρα πήγε σε demo, αλλά θα το προσπεράσουμε μια γρήγορα. Δεν θέλουμε round, ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα, είχε και parental control να βγάλεις το gore level. Βλέπεις none, ας πούμε disturbing, και εδώ γίνεται πανηγύρι. Difficulty, normal, easy, hard, ninja guard, πάμε ένα normal. Καλά, αυτό δεν μας απασχολεί. Ναι, στο βάλει το time limit, βάλει το unlimited damage. Ωραία, σωστός. Όχι, δεν έχει, έχει 5 λεπτά, δεν πειράζει, δεν μας χαλάει. Λοιπόν, Kasumi Ninja. Πάμε πάλι, Kasumi Ninja. Two player vs mode. Φύγαμε. Λοιπόν, εννοείται, όπως είπαμε, υπάρχουν fatalities. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες. Ο Σκοτσέζος που δείχνει τώρα έχει μείνει στην ιστορία ως η super κίνηση που βγάζει υγρό πύρα από τα τέτοια του. Είναι πολύ καλτ αυτό, ρε παιδί μου, σαν εικόνα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να συνεχίζεις να πατάς. Πατάς, βλέπεις, αν πατήσεις το σε, σου λέει character bio. Και σου λέει τώρα εδώ έτσι. Άντρας ή γυναίκα, άντρας. Είναι σαν φούστα. Κοίταξε όμως τα γραφικά, τα pre-render των ηθοποιών. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω άσχημα λόγια. Για το 94. Ναι, όχι, ήταν ενδιαφέρον. Ντάντζα. Ντάντζα, ναι. Εδώ αυτή, αυτός είναι ο Ινδιάνος. Πάκουα, άκου εδώ. Βλέπεις, έχουμε βρει διάφορους στήλτες. Ναι, ναι. Έχει λίγο στυλ σούμο αυτό. Ναι, σαν το Honda δηλαδή. Ναι, το Honda. Τάντρα. Τάντρα, η Αμαζόνα, ξέρω εγώ, Amazon Warriors. Και έχει φάση ο αφηγητής, ο εκφωνητής. Μπράβο. Που είναι σαν να προσπαθεί να μιλήσει τα αγγλικά. Αυτό δεν θυμίζει τώρα μια φθηνή κόπια You Can, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Δεν αλλά... είχαν... Αυτός και είναι ο ηθοποιός που έδωσε για το Mortal Kombat και δεν τον πήρανε ποτέ και πήγε στο Kasumi Ninja. Λοιπόν, εδώ χαμπάκι, ο χαμπάκι demonized, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Τα μάτια κόκκινα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες που ξεκλειδώνουν αργότερα στο main story, αλλά τώρα στο διπλό δεν έχουμε πολύ μεγάλη επιλογή. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τον Σκοτσέζο για αρχή. Και διάλεξε εσύ τώρα τον καθένα. Λοιπόν, θα παίξω διπλό Kasumi Ninja μετά από 23 χρόνια. 22 χρόνια που έχω πάρει το παιχνίδι, το πιστεύεις? Νιώθω έκσταση αυτή τη στιγμή. Βασικά εγώ θα πάρω τον Ninja, αλλά ποιος ήταν? Πάρε αυτός. Α, ο Χαμπάκι.
Χαλάκι αυτό. Υπήρχε και ο αδερφό του Βίλιππ. Με το Σέι, είπε. Με το Σέι του Μπάιο. Κοιτά. Υπήρχε ένα και με πράσινο, ναι. Select the combat zoom. Select the combat zoom. Εκεί δεν κατάλαβα τι είπε, έτσι. Λοιπόν. Fire. Με πώ. Δεξιά-αριστερά πάλι. Ναι, 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 ναι. Σκωτία και καλά. Στη Σκωτία το μεταξύ δείχνει και το τέρας του Λόκνες να βγαίνει. Είναι πολύ αστείο. Πάμε, έλα, πάμε μια σκωτία. Εδώ είναι η Σκωτία. Ναι, 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 πάμε. Οπα. Τον ήχο για το 94 τώρα το sound chip. Πώς τα... Όχι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν έχω να πω κάτι άσχημο. Δηλαδή μέχρι στιγμή. Είναι μουφα, ρε, ναι. Για την εποχή του. Λοιπόν. Εντάξει, κοίτα, γραφικάκια του να πω. Πάμε λίγο practice. Ναι. Πάντα είναι στα fighting. Βασικά ποια είναι τα παιδιά. Τα κόκκινα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο το αλφα μου πιάνει. Να πω την αλήθεια ότι αργότερα το Jaguar έβγαλε το controller με 6 buttons και με shoulder buttons από πάνω. Ναι. Αλλά δεν το έχω, έχω το κλασικό και το δεύτερο. Λοιπόν, κάπου είναι ένα το special move αυτό που θέλω να πετύχω, ρε φίλε. Κλασικά Street Fighter πρέπει να είναι, αλλά είναι και ομοφλός λίγο περίεργος για να κάνει το κεντρικό. Ναι. Οπότε αρκετά σονάρουμε. Ναι. Πάμε, πάμε. Έτσι για πλάκα. Λοιπόν, πάμε. Οπα. Οπ. Θέλω να βγάλω το special move αυτό το θεϊκό. Καλά, περίμενε. Θες να έχει τίποτα μπρος πίσω και... Έχει, ναι, έχει πάντως κάτι ακολουθίες, δηλαδή αυτός ο Ninja έμπαινε κάτι σε rage mode και έβγαζε τρελά πράγματα. Τέλος του Λόχνες από πίσω. Είναι και την εποχή που τις κινήσεις έβλεπες στο βιβλιαράκι. Ναι, όπου του λέει. Δεν είναι σαν σήμερα που θα πατήσεις το start και τα σοκιά της κινήσεις. Οπότε τώρα θα παίξουμε πολύ στο τίτλο. Μα παίζουμε στο τίτλο. Νίκησα. Σε νίκησα μαλάκα, ξεβείτε μάπ. Κοίτα, παρόλο που τα γραφικά του μου φαίνονται ωραία. Δηλαδή για την εποχή του πολύ καλά. Δηλαδή έχει και το ψευτο 3D, το βάθος του, το έτσι. Ναι, ναι, έχει. Αλλά ο χειρισμός είναι λίγο σάπιος. Είναι, είναι. Άμα δεν βγάλω αυτό το special move το σκοτσέζο, πιστεύω θα... Δεν κάνει τίποτα, δύο μπροστά, δύο πίσω. το κατάνα επάνω, το αιματοβαμμένο, ξέρω εγώ. Πάντως ούτε εσύ έχεις βγάλει special. Ναι, τίποτα, δεν έχω προσπαθήσει, δεν πρέπει να είναι σαν Street Fighter τα κυκλικά τα τέτοια. Τα μπρος πίσω δεν κάνουνε. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δύο μπρος, δύο πίσω, κάτω κάτω, τίποτα. Πρέπει να έχει το δικό του, πρέπει να ανοίξουμε το βιβλιαράκι. Πατημένο, πατημένο, μέσα κάποιο. Όχι. Εν μεταξύ εμένα μόνο το άλφα μου χαίρομαι. Αποκλείεται. Κι όμως. Για πάντα κι άλλο. Ω, έχω ένα θέμα. Μήπως να βγάλω και να ξαναβάλω το control. Μήπως το control επειδή να χρησιμοποιείται. Έχει χαλάσει μετά να χρησιμοποιεί το. Έλα ρε φίλε, άρα δεν έχεις κινήσεις δηλαδή. Ναι. Άρα έχουμε τώρα με το controller. Ναι. Ακόμα συνεχίζει και δεν βγάζει. Ωρε φίλε, τη φάγαμε. Οπότε ο Γιάννης παίζει με μία κίνηση, παιδιά. Γι' αυτό, θα σε πάω. Εδώ τώρα ας πούμε έπαιζε fatality, το οποίο δεν το θυμόμουν να κάνω. Οπότε έχουμε φάει error στο μηχάνημα. πάμε έτσι για πλάκα, select new fighters. Player 1, select your fighter. Πάμε το τσάκι. Player 2, select your fighter. Πάρε καμιά τίποτα. Thundera, select your fighter. Πάρε αυτό. Entering the combat. Πιστεύω ότι το χειριστήριο αυτό το καινούργιο και το controller μάλλον επειδή είναι χρησιμοποιείται ίσως να έχει πάθει καμιά οξύδωση εκεί στα μέσα. Μπορεί, ναι. Τώρα δηλαδή ακόμα συνεχίζει και δεν παίζει, ε. Τίποτα, όχι. Δεν πειράζει. Μόνο το άλλο. Πώς γράψεις εκεί. Με ένα κουμπί σε έχω. Με έχεις. Κοίτα εδώ πίσω το background.
και μαλάκια. Ναι. Πάντως και ο μοχλός του δεν είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή... Το παιχνίδι είναι, έχει πάρει για negative κριτικές για τα controls του. Δηλαδή πραγματικά δεν θυμάμαι για να πω, να τα grabs. Δεν θυμάμαι καν πως έβγαζα τα fatalities και είχε ενδιαφέρον τα fatalities ο κάθε χαρακτήρας. Αυτό θέλει η ανάγνωση στο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Θα το ψάξει μέσα. Κοίτα να κάνουμε τα grabs. Ου, άπρικα. Εντάξει είναι σμίξη... Νίκησες! Σμίξη you can you. Ναι, ναι, ισχύει. Round 2! Ταραμ, kick. Μου κάνει εντύπωση που έχουμε κάνει 500.000 πιθανούς συνδυασμούς. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει βγάλει ένα special, κάτι ρε παιδί μου. Δεν να πιάνω τίποτα τα κουμπιά 1, 2, 3 αυτά, αλλά... Όχι, δεν πιάνεις εμένα το τηλεκοντρόλ τι είναι. Οπ, μάλλον τα πατήσαμε να μας πιάνε restart ρε φίλε. Αυτά είναι. Μάθαμε τι κάνει το 1, 2, 3. Μάθαμε τι κάνει, ναι, πατημένα τα άλλα. Δεν νομίζω να έχεις πατήσει τίποτα περίεργο εδώ και να μην είχες τέτοιο. Α, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Δεν έχει κάπου για κουμπιά, ε. Όχι. Γαμώ το. Κασούμι Νίντζα, λοιπόν. Πώς το βλέπεις, κάτσε να βάλουμε ένα one player έτσι για πλάκα λίγο. Εντάξει, εμφανισιακά θα σου πω ότι με τραβάει. Έτσι, δεν είναι σαπίλα. Ναι. Είναι... Mortal Kombat, Street Fighter The Movie. Μη σου πω ότι μου φαίνεται καλύτερο από το Street Fighter The Movie. Το Street Fighter The Movie κάπου με ξύνιζε. Ναι, 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 ναι. Με παντάμ και... Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι είχε κάποιες για το 1994 και με το εμφανιζόμενο Jaguar, είχε κάποιες ομορφιές. Ναι, ναι, φαίνεται. Είναι όμορφο παιχνίδι. Απλά πιστεύω ότι αδικούν φοβερά τα controls. Να. Και. Αν και πιστεύω ότι άμα τα μάθεις, δηλαδή αν το παίξεις, άμα βρεις τις κινήσεις κτλ. Κοίτα εδώ. Με θέλεις αυτός. Ου, με λόκαρε. Έλα. Εδώ μας νίκησε η CPU. Έλα, για παίξε εσύ. Για να σε δούμε τώρα, δούμε πιο πολλά κουμπιά. Για πάμε. Ου. Ω, έχει κλωτσιά, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω, τώρα είναι προβλημάτιση που δεν παίζει το άνθρωπο τώρα. Τα λεφτά μου πίσω. Ακούς, που μπάρε. Εντάξει, έχει λίγο καθυστέρηση στην ανταπόκριση. Ναι. Αυτό ίσως να είναι που λέμε. Oh, no, mercy. Αχ, θέλω να σου... Φαντάσαι, μπορεί να πάρει για κανένα φατάλι να γελάει. Ναι. Παίξε και με κανένα άλλο παίχτη, έτσι, λίγο να γελάσουμε πριν κλείσουμε το επεισόδιο. Ψάξουμε λίγο εις βάθος. Έτσι, έχει και credits. Διάλεξε άλλο, ναι. Πάντως τώρα εγώ που παίζω με σε αυτή την τηλεόραση και με αυτό το καλώδιο πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πιο ζωντανό. Ναι, ναι. Εγώ έχω το μυαλό μου στις μνήμες τότε που έπαιζε με το καλώδιο της Κεραίας. Καλά, εκεί θα έλεγες τι idea είναι αυτό. Αυτό και ήταν, ξέρεις, ένα πιο αδύναμο, ρε παιδί μου, οπτικά και ακουστικά. Ενώ τώρα κοίτα τι σου πω. Και αυτή εδώ η... Εγώ το κάνω αυτό. Ναι. Οπα. Και ο άλλος κάνει κάτι, ο άλλος κάνει τελικά σμίγνιση. Τελικά σαν Street Fighter, δηλαδή με κυκλικό το κάνω. Ναι. Αλλά αυτό. Μέχρι εκεί. Πάντα μπρος και μπρος και πίσω το ίδιο κάνει. Οπ, να τα πέταξες και ένα. Αυτό το κάνει χωρίς κουμπί, φίλε. Πώς. Μπρος πίσω. Ωραία, αφού το ανακάλυψες, θα το κάνουμε με το σκοτσέζο έτσι για να δείξουμε στους φίλους αυτή την κίνηση. Κάτσε. Δεν ξέρεις ποιος είναι. Ούρδες, ναι! Αφού εγώ πήρα τη μαύρη. Νομίζαμε ότι σου ήταν η ντάρτσα. Ναι, ναι, άρα δεν έκανα τίποτα εγώ. Δεν βγαίνουν οι κινήσεις. Όντως, διάλεξα τον εχθρό μου δηλαδή. Ναι, μετά διαλέξα τον εχθρό, ναι. Σάπιο. Ναι, γιατί είχαμε αυτόν από πριν.
ναι. Και διάλεξες το Enemy. Τι λέω το Βρήκα. Ρόμπα γίναμε. Όχι, όχι. Να δούμε και ένα τελευταίο παιχνίδι με το Σκοτσέζο να κάνουμε αυτή την κίνηση. Δηλαδή έχω καεί να την βρούμε. Θα το ψάξουμε λίγο και θα το δείξουμε μόλις χάσεις τώρα. Κάτσε λίγο πιο μακριά, μας σκοτώσει για fatality. Μήπως κάνει κανένα fatality. Και τα μάτια του. Κάτσε. Ένα-ένα. Είπα και εγώ. Πάμε τώρα. Το αίμα που βάφει κάτω. Άμυνα δεν σε βολεύει. Εντάξει, την ακούει όμως. Πας για flowless, Victor. Ούτε χτύπημα. Την έχω, λέμε. Φίλε, δεν βάζεις κανένα fatality. Λοιπόν, πάμε να το ψάξουμε λίγο να δούμε πως κάνει ο Σκοτσέζος και fatality και τέτοιο. Πας για να το δείξουμε στους φίλους να γελάσουμε. Και εδώ πάμε τη special movie, την ιστορική που υποσχεθήκαμε. Υγρό πυρ. Επική move αυτή. Και τώρα να κάνουμε και ένα fatality, παιδιά, έτσι να γουστάρουμε. Και τώρα πάμε για ένα fatality. Κουτουλίδι, το ξερίζωσε. Ήταν και fatality, παλικάρια μου. Πίστευα ότι δεν έπιασε, έτσι. Αλλά τελικά δουλεύει και το κουμπί που λέγαμε. Αλλά ήθελε πιο πολύ πίεση, ρε φίλε. Είπα και εγώ και λίγο το controller δεν δουλεύει. Εντάξει, γέλιο. Μήπως να ρίξουμε και έξτρα πλάνα να κάνουμε ένα fatality στα παιδιά να γελάσουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Και πάμε ένα άλλο ματσάκι τώρα που έχουμε δει λίγο καλύτερα τα controls. Round 1. Οπ. Και καλά. Ναι. Τι γίνεται, φίλε. Πώς σε περνάω και δεν σου... Μπορεί επειδή κρατάω το σε. Σωστά. Βασικά το λάθος του είναι αυτό, ότι πρέπει να κρατάς το σε πατημένο για να κάνεις κινήσεις. Ναι. Και ενώ νιώθεις ότι δεν κάνει τίποτα το σε. Ωραία κλωτσιά, ρε. Πάντως εδώ όντως το, κάποιο θέμα έχει το ένα μπουτόν και χάνει κινήσεις αναγκαστικά σε μένα. Πρέπει να ανοίξω το χειριστήριο να δω ή να φύγει γρήγορα στην 8 pins. Λοιπόν. Έχει ένα delay, δηλαδή τα controls πιστεύω είναι το μεγαλύτερο του μείον. Αν μπορείς να πεις ότι τότε κάτι γίνεται με αυτό το παιχνίδι, τα controls είναι κουκουρούκου. Τάντζα, Round 2. Ούτως ρε φίλε, δεν χτυπάει αυτή, δεν κάνω κάτι δηλαδή. Ναι. Νόμιζα στην αρχή ότι έκανα κίνηση και το απέφευγα, ξέρεις. Φαντάστηκα. Τι έγινε, καλά είσαι. Ορίστε. Όλα καλά, όταν φυλά. Ξυπνήσαμε. Ορίστε. Σε τρολάρω, φίλε. Τι έγινε, ξύπνησε ο τέρας. Πώς, εντάξει, όλα τα fighting έχουν ένα θέμα μέχρι να μάθεις το χειρισμό. Ισχύει, ρε, τότε τα έκανα όλα, σκέψου. Και είχε πολύ πλάκα γενικά. Δηλαδή, έχω διασκεδάσει με το Kasumi Ninja, αυτό εν τέλει θέλω να πω. Και έχω διασκεδάσει και παίζοντας μόνος μου. Ξέρεις, κάτι μελαγχολικές Κυριακές και Σάββατα, παγερού χειμώνα μόνος μου στο Λύκειο, ξέρω εγώ. Που οι άλλοι είχαν PlayStation 1 και παίζανε Tomb Raider και Resident Evil. Εγώ έπαιζα Kasumi Ninja. Έχουμε περάσει και τέτοια επιπασόκ κάποτε. Λοιπόν, έλα λίγο τρόπο. Ορίστε. Maximum troll καρνάς, λοιπόν. Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς σας. Έλα, τι θα γίνει, θα παίξει fatality και δεν ξέρω πώς κάνει το fatality, ρε φίλε. Θα το δοκιμάσεις. Λοιπόν. Έλα, έχω φάει περισσότερες. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο το show, νομίζω, έτσι.
Έπεσε κάτω, τη χάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όσοι θέλουν να δουν τα fatalities μπορούν να τα δουν στο YouTube ξεχωριστά ψάχνοντας Kasumi Ninja fatalities. Λοιπόν, βγάζουμε το 6 του player να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Εγώ ξέρω τι είναι το Kasumi Ninja. Εσύ που έπαιξες πρώτη φορά Jaguar και είδες αυτό το παιχνίδι, θέλω κλείνοντας να μου πεις για αυτό το παιχνίδι την άποψή σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν θα το βάλω στη λίστα μου ότι θέλω κάποτε να το αποκτήσω, ναι. Αλλά για αυτό που είναι, είναι μια χαρά, δεν μπορώ να πω. Παιχνίδι τρολιά είναι, έτσι, και το Mortal Kombat και το Mortal Kombat στην ουσία τρολιά είναι, απλά λίγο πιο επαγγελματική τρολιά. Ναι. Κοίταξε εδώ τώρα στο demo, ρε παιδί μου. Δηλαδή και τα backgrounds δεν είναι τόσο χάλια. Όχι, είναι πολύ καλά για την εποχή που είναι πολύ αξιόλογα. Ναι. Πιστεύω ότι έχει πιο πολύ βάθος από το Mortal Kombat. Βέβαια έχω και πολύ καιρό να παίξω Mortal Kombat. Κοιτάξτε, για εκείνη την εποχή δεν ήταν το ίδιο. Δηλαδή αυτός αντικειμενικά στα γραφικά του είναι ανώτερο από Mortal Kombat εκείνης εποχής. Αυτό λέμε. Άσχετο αν τα controls ή δεν έχει τόσο καλό story. Γιατί το story του είναι λίγο αστείο. Εν τέλει, πόσο θα το βαθμολογήσεις μέχρι το 10? Ένα εφταράκι δεν το βάζω. Εφταράκι, δυνατός. Το βάζω, έτσι, ναι. Ωραίες. Το πρώτο fighting, λοιπόν, παιδιά... Για τρολιά, έτσι. Για τρολιά. Το πρώτο fighting game του Jaguar, παιδιά, Χριστούγεννα 21 Δεκέμβρη 1994, Ευρώπη και Αμερική, αργότερα βγήκε και η Ιαπωνία. Εγώ το έπαιξα Γενάρη Φλεβάρη 1998. Αφού είχα πάρει το Jaguar στα πεθέα μετά, να πούμε, έπαιξα μαζί του, το πήρα ακριβά βέβαια για την εποχή, 12-900, τότε δεν έπαιρνε παιχνίδι PlayStation 1 με 15, αλλά τέλος πάντων όσο και να έχει, σήμερα το διασκέδασμα που παίξαμε μαζί, δηλαδή έπαιξα μετά από 22 χρόνια, έπαιξα με δύο Kasumi Ninja. Το γούσταρα, το χάρηκα, ευχαριστώ που ήρθες εδώ Γιάννη για αυτό το επόμενο παρεάκι και τα λέμε παιδιά στο επόμενο επεισόδιο. Γεια και χαρά, φίλοι. Bye.